στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουμε και με πιο τεχνικούς όρους. Θα ακούσουμε ανθρώπους που έχουν να μας πούνε για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργεί η περιοχή. Ο κύριος που θα ανέβει στη σκηνή του Ρούτλαμπ και θα κάνει το ποδαρικό για αυτή την ενότητα είναι ο κύριος Γιάννης Μεταλινός. Είναι πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής, ΤΕ Κέρκυρας και είμαστε έτοιμοι να τον καλωσορίσουμε στη σκηνή του Ρούτλαμπ. Καλημέρα. Είμαι ο Γιάννη Ομεταλληνό, πολιτικό μηχανικό, πρόεδρο τη δικού σα επιτροπή του Τμήματος Κέρκυρα του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδο. Ε, βρίσκομαι σήμερα εδώ προκειμένου να σα ε, ε, μιλήσω για το μνημόνιο συνεργασία το οποίο υπέγραψε το τμήμα, το τμήμα Κέρκυρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αφορά την συγγνώμη, αφορά την ε, διερεύνηση ε, με τη μέθοδο Colerate που έχει αναπτύξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ε, της δυνατότητας ε, κοινού στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ των διαφόρων φορέων. Ξεκινάμε εμείς με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για τη βέλτιστη απόδοση. Ο στόχος είναι μετά όλοι οι φορείς να μπορούν να συνδυάσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς τους και να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βασικός στόχος, βασική πλαίσιο όπου θα γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι οι 12 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσμοθετήσει ο ΙΕ. Ε, ας μιλήσουμε πρώτα, όμως, για αυτούς τους στόχους. Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2015, 150 ηγέτες κρατών ε, έκαναν μια ιστορική συμφωνία προκειμένου να ε, μπορούμε από εδώ και μπρος ε, να ορίζουμε στόχους και να προχωράμε στην ανάπτυξη ε, έχοντας μια ολιστική αντιμετώπιση των, το, του πλαισίου στο οποίο κινούμαστε. Ε, οι, αυτοί οι 17 στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη αφορούν όλε τι κοινωνικέ δραστηριότητε και είναι ε, το μόνο διεθνώ αναγνωρισμένο πλαίσιο που μερινά για το μέλλον τη ανθρωπότητα ολικά και ολιστικά. Α δούμε όμω ποιοι είναι πρώτα οι 17 στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη για να μπορέσουμε μετά να καταλάβουμε πάνω σε ποιο πλαίσιο εμεί μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία. Όπω βλέπετε, οι, οι στόχοι αφορούν φυσικά όλο τον πλανήτη, αλλά μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τοπικά, εθνικά ή υπερεθνικά. Ε, κάποιοι έχουν ενδεχομένως ε, άμεση ε, επίπτωση στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως είναι λίγο πιο μακρινοί από εμά. Έτσι λοιπόν, οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, του ΟΗΕ, είναι οι εξή και οι οποίοι έχουν ένα ορίζοντα ενδεχομένω μέχρι το 2030 για να επιτευθούν ή να βελτιωθούν σε αυτά. Είναι πρώτον μηδενική φτώχεια. Δεύτερον, μηδενική πείνα. Ε, τρίτον, ε, τρίτο καλή υγεία και ευημερία. Τέταρτο στόχο, ποιοτική εκπαίδευση. Πέμπτο στόχο, ισότητα των φύλων. Έκτο στόχο, καθαρό νερό και περιβάλλον. Έβδομο, φθηνή και καθαρή ενέργεια. Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη είναι ο στόχο. Ο ένατο στόχος είναι η βιομηχανία, η καινοτομία και οι υποδομές. ο δέκατος είναι οι λιγότερες ανισότητες. Ο ενδέκατος, όπου εκεί εμείς, σαν τεχνικό επιμελητήριο τμήματος Κέρκυρας, θα επικεντρωθούμε, είναι οι βιώσιμες πόλεις και κοινότητε. Ο δωδέκατος στόχος είναι η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Ο δέκατος στόχο στόχος είναι η δράση για το κλίμα. Ο δέκατος τέταρτος η ζωή στο νερό και ο δέκατος πέμπτος, η ζωή στη στεριά. Ο δέκατο. Έκτος στόχος είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και οι ισχυροί θεσμοί. Και ο δέκατος, έβδομος στόχος είναι η συνεργασία των φορών για αυτούς τους στόχους. Ε, όπως βλέπετε, αυτοί οι στόχοι καλύπτουν ε, όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Οι πρώτοι στόχοι αφορούν ε, την, τον άνθρωπο. Ε, οι, μπορούν να χαρακτηρίζονται με τα... Ε, με τα πέντε PS, People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Ε, δηλαδή, ο άνθρωπος, ο πλανήτης, η ευημερία και η ειρήνη. Ε, εάν, ε, το, η μέθοδος αυτή η οποία αναπτύσσουμε είναι να προκειμένου να βλέπουμε κάθε δράση τι επίπτωση έχει για τον κάθε στόχο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει επίπτωση σε κάθε στόχο, ε, δεν, δεν, είναι και σίγουρο, και μάλλον είναι και σίγουρο μάλλον, ότι σε κάποιους στόχους θα έχει και αρνητικέ επιπτώσεις, ενώ θα έχουμε θετικές σε κάποιους άλλους στόχους. <χω> Όπως καταλαβαίνετε, οι τελευταίοι στόχοι που αφορούν την ειρήνη και τη συνεργασία είναι προϋπόθεση για όλους τους άλλους. <χω> λοιπόν, Λαμβάνοντα υπόψη εμεί σε αυτό το πλαίσιο των 17 στρατηγικών στόχων βιώσιμης βιώσιμη ανάπτυξη, ε, μπορούμε να του κάθε φορέα που θα του τους υιοθετήσει προκειμένου να, να έχει έναν σχεδιασμό για το μέλλον, να έχει κάποιο, ε, κάποια βήματα ε, εκεί που θέλει να πάει, θα μπορεί σε κάθε δράση να εξετάζει την επίπτωση που έχει στου διάφορου επιμέρου στόχου. Ε, όπως Όπω καταλαβαίνετε, ότι ενδεχομένω κάποιο στόχο μπορεί να έχει ε, θετική επίδραση όσον αφορά την ευημερία του κόσμου και την οικονομική ανάπτυξη ή την τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και μια αρνητική ανάπτυξη ενδεχομένω στο περιβάλλον. Ο σκοπό αυτό είναι να, ο σκοπός είναι να, ε, βαθμολογηθούν όλα αυτά εντό εισαγωγικών προκειμένου να προσπαθήσουμε, ε, να προσπαθεί ο κάθε φορέας να μεγιστοποιεί τα ωφέλη σε όλους τους στόχους που έχει ο όφελος, αλλά να ελαχιστοποιεί, να μηδενίζει ενδεχομένω ή ακόμα και να ε, αντισταθμίζει τα, ε, ε, τα ε, τις ζημίες εκεί που υπάρχουν ζημίες. Στους στόχους που υπάρχουν ζημίες. Ε, ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός. Λοιπόν, εμείς σαν τεχνικό επιμελητήριο επικεντρωνόμαστε στον στόχο 11, αυτά θα προφανώ θα υποθούν και αργότερα από το Πανεπιστήμιο σε άλλε παρουσιάσει οποίε θα γίνουν στη συνέχεια. Λοιπόν, Εμεί επικεντρωνόμαστε στο στόχο 11 που αφορά τι βιώσιμε πόλει και κοινότητε. Ε, όταν λέμε βιώσιμε πόλει, εννοούμε πόλεις διαφόρων μεγεθών και κοινότητε. Μιλάμε και για οικισμού κατοικημένου ε, όπου. Ε, αυτό αποτελεί στόχο για το 2030, προκειμένου να ε, είναι πιο ε, ε, αρνητική η αποτύπωση της αστικοποίησης. Ε, Θα δούμε τώρα κάποια πράγματα, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτός ο στόχος. Διότι σήμερα ήδη σήμερα τα 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων, το 50% του πληθυσμού του πλανήτη μας, κατοικεί σε πόλεις. Και αναμένεται ότι το 2030 το 60% του πληθυσμού θα κατοικεί σε πόλεις. Οι πόλεις καλύπτουν μόνο το 3% της επιφάνειας της γης, ενώ ταυτόχρονα ευθύνονται για την, για την κατανάλωση, παγκόσμια κατανάλωση της ενέργειας κατά 60 με 80%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί αυτή η υπερσυγκέντρωση δημιουργεί κάποια προβλήματα, όπως, παραδείγματος χαρή, είναι μεγάλη πίεση για νερό πόσιμο, που ενδεχομένως σε ένα τόσο μικρό... Ε, χώρο που αναπτύσσεται μια πόλη, μόλις το 3% είναι η πόλη του πλανήτη μας, θα πρέπει να προβλεφθούνε έργα και δράσει ώστε να υπάρχει ε, αρκετό και ποιοτικό νερό πόσιμο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και μεγάλες ποσότητες λιμάτων που και αυτά πρέπει, λιμάτων αστικών αλλά και αποβλήτων, που και αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη πόλη στο μέλλον. Και τώρα, βέβαια. Λοιπόν, κάθε στόχος ε, του, από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ ε, περιλαμβάνει κάποιους υποστόχους. Ε, εδώ, στο στόχο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, και αυτό ήταν ενδεχομένως και το ένασμα και το που μας κέντρισε ιδιαίτερα, είναι ότι υπάρχει ο υποστόχος 114, 11 όπου ε, θέτει ως, προτεραιότητα την ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη τη παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Δεδομένου ότι η πόλη μα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα έχει ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO, αυτό μα κέντρισε στο να ασχοληθούμε και με αυτόν τον στόχο, γιατί υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με κάποια άλλη πόλη που ενδεχομένω θα μπορούσε να ήταν η Λάρισα. Βέβαια, εκτό από την πόλη που είναι, είναι ενταγμένη στα μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO, υπάρχουν και πάρα πολλοί οικισμοί στην Κέρκυρα, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί, έχουν τεράστια πολιτιστική αξία και ε, ακόμα και σε αυτού θα μπορούμε να επεκτείνουμε την ε, ε, σκέψη μα. <laughs> Εδώ είναι κάποιοι στόχοι οι οποίοι θέτουν. Ε, ο ΙΕ για το 2030 για τις πόλεις. Ε, είναι συγκεκριμένοι και αφορούν κυρίως, δεν θα σας πω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος time's up, ε, δεν θα σας πω, αφορούν κυρίως τη διαβίωση των πολιτών, ε, να, την ε, αξιοπρεπή διαβίωση, την πρόσβαση σε παροχές υγείας, την πρόσβαση σε πράσινους κοινόχρηστους χώρους, τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς, ε, και πολλά άλλα και επίση θα πρέπει να πούμε, και να αναφέρω τον τελευταίο, ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει οπωσδήποτε, ε, οπωσδήποτε είναι, ε, ε, είναι ευθέο, ε, πολλές πόλεις να προσανατολιστούν προς αυτές τις κατευθύνσεις. <χω> Σήμερα λοιπόν έχουν θεσμοθετηθεί κάποια εργαλεία προκειμένου, που επιτρέπουν το στρατηγικό σχεδιασμό όλων των φορέων, ιδιωτικών ή δημοσίων, όπω είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι το ΤΕΕ, το Πανεπιστήμιο, ο Δήμο, αλλά και ενδεχομένω και ιδιώτες. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν επιτρέπουν με τη χρήση του να προχωράμε σε στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίο να οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη είναι μια πρόκληση για μας και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ε, θα ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε. Θα μιλήσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ακόμα πιο αναλυτικά με περισσότερους φορείς, προκειμένου να έχουμε ένα, μια γενική εικόνα και να, των φορέων τουλάχιστον εδώ στην Κέρκυρα που να βρούμε κοινέ δράσει και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οποιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ένα κόστο αρκετό